Νέε ναι, συλλογέ με εξαιρετικά κοιμήλια έχει στην κατοχή του το Ναυτικό Μουσείο Κρήτη. Πρόκειται για τρει διαφορετικέ δωρεέ με σπουδαία εκθέματα που ήδη κοσμούν το μουσείο. Η πρώτη αφορά κοιμήλια λάφυρα ενό σπουδαίου κριτικού, του Σύφη Αναγνωστάκη. Ποιο είναι ο Σύφης Αναγνωστάκη, ήταν βουλευτή στην Βουλή των Ελλήνων αμέσω μετά την Ένωση. Ήταν πληρεξούσιο βουλευτή φακίων πριν την Ένωση. Και το 1913-14 με σφακιανούς, 200 των αριθμών, πολέμησε ένδοξα στην απελευθέρωση των χωριών και των πόλεων της Βορείου Πύρου. Εμείς λοιπόν δεχτήκαμε την γενναιόδορη δωρεά του καπετάν Γιώργη Αβιολί που είναι απόγονος του Αναγνωστάκη. Τι περιλαμβάνει όμως αυτή η κληρονομιά? Όπλα, τουφέκια, κανονάκια, ε, μπαλάσκες, ασημένιες μπαλάσκες, ασημένια ε, δοχεία που έβαζαν τον Παρούτη και εξαιρετικά σπαθιά ε, της εποχής του 1821. Παράλληλα είναι και αυτές οι εξαιρετικές εικόνες που βλέπετε εκ στον αριθμό ε, από τη συλλογή και αυτέ αναγνωστάκι. Η δεύτερη συλλογή περιλαμβάνει το ημερολόγιο και αρχείο του Λουμεναρχηχανίων Γιώργου Κουρκούτη από το 1899 έως το 1915. Περιγράφει με λεπτομέρεια ιστορικά γεγονότα που συντάραξαν την Κρήτη και μετέπειτα την Ένωση. Είναι αυτός που φαίνεται σε όλες τις ζωγραφιές και φωτογραφίες την ημέρα της Ένωσης της Κρήτης. Είναι αυτός που ύψωσε την ελληνική σημαία στην Παλιοσούδα την 1η του Φλεβάριου του 1913, αρκετούς μήνες πριν ενωθεί η Κρήτη, και η τρίτη είναι δωρεά παλιών νομισμάτων από τον Κώστα Τζορτζάκη, απόγονο βενετσιάνικη οικογένεια. Είχε ρωτήσει, τι σχήμα νομίζει ότι μπορεί να είχαν νομίσματα στην αρχαία εποχή. Του είπα και εγώ, Στρόγγυλα. Ε, Κάνει λάθο, διότι εγώ έχω να, να σα χαρίσω ε, νομίσματα σε μορφή δελφινιού και μερικέ κόχε να σα δώσω. Εμεί λοιπόν έχουμε βάλει μέσα σε βιτρίνα τα δελφινάκια και τις κόχες από τα αναρχαία νομίσματα της πόλης της Ολβίας. Η σπουδαία αυτή συλλογή θα παρουσιαστεί επίσημα στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης την 1η Δεκεμβρίου του 2015, η μέρα της 102ης επαιτίου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, το Ναυτικό Μουσείο Κρήτη απέκτησε νέα κεραμοσκεπή καθώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίε στο ιστορικό κτίριο. Πέρασαν 24 χρόνια από τότε που είχαν μπει τα παλιότερα, αλλά η φθορά από τη θάλασσα ήταν πάρα πολύ μεγάλη που μα δεν είχαμε περιθώρια να περιμένουμε άλλο. Έτσι λοιπόν ξεσκεπάσαμε, αλλάξαμε όλα τα κεραμίδια, ήταν αμαρτία τα εκθέματά μας τους χειμερινούς μήνες να είναι σκεπασμένα με νάιλο σακούλες και οι επισκέπτε να βρίσκονται με, ανάμεσα σε δοχεία νερό που στα... και από την οροφή που στάζει. Τέλο, όπω τόνισε ο κύριο Πετράκη, κατά τη διάρκεια των εργασιών ακολουθήθηκαν όσα προβλέπει η βασική μελέτη που είχε εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.